Ωραία, λοιπόν, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επαναλαμβάνω, για λόγους γνώσης της Επιτροπής. Με βάση και τους τυπικούς όρους. Πέρα από τους ουσιαστικούς που είναι η ιδιοκτησία. Ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης είναι διευθύνων σύμβουλος της εκδόσης Πρώτο Θέμα, πρόεδρος της αναπτυξιακής που είναι κάτοχος των μετοχών της εκδόσης Πρώτο Θέμα και πρόεδρος της νέο Πρώτο Θέμα που είναι σε δεύτερο βαθμό ιδιοκτήτης των μετοχών του Πρώτου Θέμα. Αυτή είναι η ρόλη πέρα από το ουσιαστικό της ιδιοκτησίας, διευθύνων σύμβουλος τη μία και πρόεδρος στις άλλες δύο που είναι του ομίλου. Κύριε Πρόεδρε, έχω μία 10 δευτερόλεπτα. Θέλω να με ακούσουν με προσοχή συνάδελφοι. Να ζητήσει η Επιτροπή πιστοποίηση των λεγόμενων του κυρίου Κούντρα στην επιστολή ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι εκτός Ελλάδος. Με ποιο τρόπο πιστοποιούμε ότι είναι εκτός Ελλάδος? Όχι. Είναι λόγος τρίτου, ο οποίος μαρτυρά ότι ένας τέταρτος είναι εκτός Ελλάδος, ο οποίος έχει κληθεί από εμάς. Πώς πιστοποιούμε ότι είναι εκτός Ελλάδος σήμερα που μιλάμε την ημέρα που συνεγράφει η επιστολή του κύριου Κούντρα ο κύριος Αναστασιάδης στο εξωτερικό? Ειλικρινά το ρωτώ και θέλω να βρούμε έναν τρόπο να το πιστοποιήσουμε. Η τοποθέτηση δική μου, κύριε Αντιπρόεδρε, που είπα ότι οποιαδήποτε απάντηση πρέπει να γίνεται από τον ίδιο και με αποδεδειγμένους λόγους απουσίας ή αδυναμίας. Όχι, αποδεδειγμένοι λόγοι. Ναι, μπορεί να μας το στείλει με φάξ από το Παρίσι. Θα μας αποδείξει από το νούμερο του φάξ, δεν είναι 0033, μας έχετε ένα φάξ. Αλλά δεν έχουμε πιστοποιήσει ότι είναι εκτός Ελλάδος, ενώ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχετε δίκιο. Θα ζητήσουμε λοιπόν. Είπαμε έγγραφη απόδειξη. Παρακαλώ. Το λόγο για ένα λεπτό, ποιο άλλο τον έχει ζητήσει? Ο κύριο Αντωνιό, μετά ο κύριο Παλωμενάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η επιστολή η οποία έχει έρθει στα χέρια μας και δεν θα διαβάσω χωρία από αυτήν, πραγματικά δείχνει σαν να αγνοεί επιδεικτικά την Επιτροπή, διότι δεν είναι καν απάντηση του κυρίου Αναστασιάδη, είναι απάντηση από τον Γενικό Διευθυντή του Πρώτου Θέματος, ο οποίος καν δεν ξέρουμε αν απηχεί τελικά τις θέσεις του κυρίου Αναστασιάδη. Και νομίζω ότι η τεκμηρίωση που χρησιμοποίησε ο κύριος Τζαβάρας προηγουμένως και την αναγκαιότητα παρουσίας Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Επιτροπή μας, διότι αυτός δεσμεύει με την υπογραφή του την οποιαδήποτε εταιρεία, αντιστοιχεί και σε αυτή την περίπτωση. Άρα πρέπει να έρθει ο κύριος Αναστασιάδης και για ένα ακόμα επιπλέον λόγο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές αγοροπολισίες των μετοχών αυτής της εταιρείας, από εταιρεία σε εταιρεία, από πρόσωπο σε πρόσωπο, και οι οποίες γίνανε με δανειοδοτήσεις. Άρα δεν αφορά μόνο τα δάνεια της εταιρείας αυτής σήμερα, αλλά και τα δάνεια που πάρθηκαν για να αγοραστούν οι μετοχές αυτής της εταιρείας. Επομένως, η παρουσία του είναι άκρως απαραίτητη και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή. Συγγνώμη, που έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης και αγόραζε ποιος? Ο κύριος Αναστασιάδης. Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, είπατε κάτι σωστό, νομίζω. Δηλαδή, πρέπει να δεσμευτούμε όλοι στην επόμενη συνεδρίαση να φέρει ο καθένας ένα κατάλογο με τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει κατά την εξέταση αυτού του ιδίου προς μάρτυρες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερο που θέλω να πω και τελειώνω είναι το εξής, ότι δεν ξέρω αν πρέπει, ας πούμε, να επαναλάβουμε τον ίδιο κύκλο με άλλα πρόσωπα που θα μας πούν τα ίδια πράγματα. Μόνο σε όσους έχουν προκύψει κενά. Όσο ένα καλό στη μνήμη μου, δεν έχουν προκύψει κενά, για παράδειγμα, ας πούμε, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν θυμάμαι να έχει προκύψει. Στις τράπεζες έχουν όμως. Ορίστε. Οι τραπεζίτες, ειδικά ο πρώτος, τα μισά είπε θα τα φέρει μετά. Ναι, όχι, αυτά ναι, αλλά μιλάμε τώρα για δεύτερη εξέταση άλλων προσώπων που θα ξέρουν περισσότερα. Αν εντοπίσουμε κάποια κενά, ο καθένας έχει την ευθύνη να πει: ξέρετε κάτι, εδώ έχω ένα κενό, ας το εντοπίσουμε. Αν ξεκινήσουμε δηλαδή και άλλο κύκλο, φοβάμαι πως θα αρχίσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, και κάτι που ξέχασα, επειδή ρωτήθηκα μάλλον από τον κύριο Νικολόπουλο, δεν το θυμάμαι ακριβώς, για κόμματα που έχουν πάψει να ισχύουν, έχουν γίνει επιστολές από την εξεταστική, αλλά επιφυλάσσομαι για την απάντηση από τις τράπεζες να σας πω ότι πράγματι από τους ομίλους, ο όμιλος της εφημερίδας Real έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα τις δανειακές υποχρεώσεις, γιατί το είχα αναφέρει στη συνεδρίαση και το έστειλα μέσα μετά. Ο όμιλος του πρώτου θέματος και ο όμιλος των παραπολιτικών δεν τα έχουν στείλει. Ο κύριος Κουρτάκης δεσμεύτηκε, άρα από τους ομίλους ο τελευταίος είναι ο όμιλος πρώτου θέματος που δεν έχει στείλει ούτε τις δανειακές υποχρεώσεις, πέρα από την παρουσία του μετόχου ή προέδρου, ανάλογα με ποια εταιρεία αναφερόμαστε. Τον κύριο Αναστασιάδη. Κύριε Πρόεδρε, κρίνετε σκόπιμο να ζητήσετε τα έγγραφα που σας έστειλα στην επιστολή από τον κύριο Βορύδη? Κύριε Νικολόπουλε, το είπα στην αρχή. Το είπα στην αρχή, το ανακοίνωσα. Το έθεσα στην ατζέντα, συνηγόρησαν και κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι αναγκαίο για την. Λοβέρδος είπε, ναι. Και ο κύριος Λοβέρδος. Ωραία.
Και επίσης από τη μεριά και των συναδέλφων της Δημοκρατίας, νομίζω ότι προκύπτει ότι και στη συζήτηση για την συγκεκριμένη εκχώρηση που θα γίνει στην Επιτροπή όταν έρθει η ώρα του δανείου, θα ζητηθούν και οι εξώδικες, οι γραπτές ή εξώδικες διαβεβαίωσης που θα δοθεί στις τράπεζες, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κ. Βορύδη. Αλλά το έγγραφο μοιράστηκε σε όλους, κ. Νικολόπουλε. Και... Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε καταρχήν καταλήξει. Επιτρέψτε μου, κάποια πράγματα καθυπέρβασα, τα θεωρώ όχι ομόφωνα, αλλά ότι τα καταλήξαμε. Στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Αναστασιάδη, όπως και στους άλλους τρεις του εκδοτικού χώρου για την επόμενη εβδομάδα, του μηντιακού και εκδοτικού χώρου, συγκεκριμένη, όπου να διευκρινίζουμε και να φαίνεται ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες απαντήσεις, παρουσία, έστω και κατά υπόδειξή τους μια άλλη μέρα, συγκεκριμένη όμως παρουσία, ή επίσημη απόδειξη της αδυναμίας για την πρώτη εβδομάδα και προγραμματισμό για μια επόμενη παρουσία τους. Αυτό θα είναι δεδομένο, αυτοπρόσωποι, και μιλάμε για τους ανθρώπους αυτούς. Για τον κύριο Στασιάδη μιλήσαμε, ξεκαθαρίσαμε και τους ρόλους οι οποίοι μας υποχρεώνουν να είναι εδώ. Όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεννοούμαστε αύριο πρώτα με τον κύριο Πάσχα, τον Διευθυντή Επιθεώρησης Εταιριών, και μετά με τους δύο διοικητές για την παρουσία του στη εβδομάδα 19-23. Επιφυλασσόμαστε για το θέμα των κομμάτων και του πορίσματος Καλούδη και αποφασίσαμε χρονοδιάγραμμα το πολύ τρεις μήνες. Και το πάμε ομόφωνα στην διάσκεψη των Προέδρων για να εγκριθεί και από την Ολομέλεια ή να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια. Ταυτόχρονα υπάρχει η ευγενική πρόσκληση προς όλους. Εκκρεμότητες που έχουν παραμείνει σε στοιχεία από την εξέταση. Και μάρτυρες, ας γίνουν κάποια σημειώματα, ακόμα και άτυπα προς τον Πρόεδρο, από τους επικεφαλείς κοινοβουλευτικών ομάδων, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε τη δουλειά την οποία κάνουμε. Να φωνάξουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αυγής.